Unboxing και πρώτες εντυπώσεις από το Chocolate Factory. Το Chocolate Factory θα δείτε μόλις βγει αυτό το sleeve, γιατί είναι ένα deluxe sleeve για την deluxe έκδοση. Ήδη το εξώφυλλο προδιαθέτει ακριβώς για το θέμα του. Μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο διαχειριζόμαστε την παραγωγή γλυκισμάτων σοκολάτας σε ένα εργοστάσιο σοκολάτας. Θυμίζει τη σχετική ταινία, τη γνωστή ταινία, όπου όλοι ξέρουμε και έχουμε δει. Είναι ένα παιχνίδι από την Alley Cat Games, είναι η εταιρεία που μας έφερε το Dice Hospital μαζί με πολλούς άλλους τίτλους τελευταία. Ωραία εταιρεία, με παιχνίδια τα οποία έχουν, θα έλεγα, μέτριους κανόνες σε δυσκολία, μέτριο επίπεδο δυσκολίας, αλλά βγάζουν αρκετό gameplay και ωραία στρατηγική. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε να δούμε τι υπάρχει μέσα στο Chocolate Factory. Αυτή είναι η Deluxe Edition που έχει κάποια μερικά upgraded components, περιεχόμενα δηλαδή. Αυτό που κάνουν πολλές φορές οι εταιρείες προσωπικά δεν με ενθουσιάζει, το έχω πει και άλλη φορά, αλλά είναι ένα trend δυστυχώς της βιομηχανίας, είναι να βάζουν sleeves. Sleeves εννοώ αυτό εδώ, δηλαδή τη θήκη, για τα παιχνίδια, να δείξουν ότι είναι κάτι πιο custom, πιο διαφοροποιημένο από το κανονικό εξώφυλλο και το καθεξής. Κάτι το οποίο πρακτικά είναι τελείως άχρηστο, ούτε πολυπροστατεύει το παιχνίδι, ούτε τίποτα. Και απλά σου δίνει μια διαφοροποίηση να σου πει ότι είναι από το Kickstarter ή ότι είναι deluxe έκδοση. Okay. Προσωπικά δεν ξέρω σε κάποιον να του αρέσει, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, ενώ μου είναι παγερά διάφορο. Και το κάνουν πάρα πολύ συχνά τελευταία, γιατί είναι ένα απλό χαρτί το οποίο απλά μπαίνει πάνω από το κουτί για να στο διαφοροποιήσει λίγο. Ενώ το εξώφυλλο είναι πάρα πολύ όμορφο, όπως βλέπετε. Λοιπόν, αυτό είναι το κουτί από την έξω μεριά. Αυτό θα πωλείται και στα καταστήματα. Chocolate Factory. Φαίνεται λοιπόν το εργοστάσιο σοκολάτας από πίσω. Έχει πάρα πολύ όμορφη εικονογράφηση και πολύ φιλική και καρτουνίστικη. Όμως είναι ένα παιχνίδι που έχει αρκετή σκέψη, γιατί θα διαχειριστείς κανονικά την παραγωγή, τη γραμμή παραγωγής σοκολάτας και των διάφορων διάφορα κουτάκια από σοκολάτες, διάφορα γλυκίσματα, καραμέλες και ούτω καθεξής, για να προσπαθείς να βγάλεις τον περισσότερο πόντους. Είναι ένα παιχνίδι που παίζει από 1 έως 4 παίκτες, διαρκεί περίπου 60 με 90 λεπτά. Πάμε να το ανοίξουμε, έχει και solo έκδοχη, και να δούμε τι υπάρχει μέσα στο κουτί. Λοιπόν, ξεκινάμε με το rulebook, το φυλάδιο οδηγιών. Ξαναλέω, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι εξαιρετικά δύσκολο, δεν είναι και πάναπλο, δεν είναι εισαγωγικό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, μπορείς εύκολα να το εισάγεις και σε ανθρώπους που έχουν παίξει κάποια εισαγωγικά παιχνίδια σταδιακά. Ενώ ότι δεν είναι δύσκολο σε complexity. Τα περιεχόμενα του παιχνιδιού λοιπόν εδώ, όλα. Αρχίζουμε να εξηγούμε πώς τρέχει ο γύρος, πώς παίζει στο γύρο του ο παίχτης, τι προσπαθεί να κάνει. Εδώ έχει ένα ιδιαίτερο σημείο, θα το δούμε λίγο όταν ανοίξουμε τα περιεχόμενα, όπου ο κάθε παίχτης έχει, φανταστείτε το σαν μια κυλιόμενο διάδρομο που κινούνται διάφορα πράγματα πάνω και εσύ από εκεί επιλέγεις υλικά για να τα κάνεις συσκευάσεις και να κάνεις διάφορες συσκευασίες σε γλυκά, σε σοκολατάκια, σε κουτιά με σοκολατάκια και ούτω καθεξής. Είναι ένας πολύ καλός μηχανισμός, θα το δείτε, γιατί έχει πάρα πολύ διαχείριση εκεί. Και οι επιπλέον κανόνες, τα στάδια του παιχνιδιού και τα διάφορα phases, οι διάφορες φάσεις. Οι κάρτες πώς εξηγούνται, έχεις κάποιους long term goals για να πάρεις πόντους νίκης, δηλαδή κάποια συμβόλαια, και κάποιους εύκολους τρόπους να πάρεις πιο γρήγορα πόντους νίκης. Και τέλος, το solo παιχνίδι και πώς ολοκληρώνεται όλοι οι κανόνες. Όπως βλέπετε, δεν είναι δύσκολο παιχνίδι, από θέμα κανόνων δηλαδή, είναι απλό σχετικά. Αυτό είναι το κεντρικό ταμπλό, το οποίο περιλαμβάνει τους πόντους νίκης επάνω και έχει θέσεις για τη διάφορα τις διάφορες εταιρείες που ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα. Είναι τα συμβόλαια που πρέπει να πετύχεις για να πάρεις πόντους νίκης στη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι δηλαδή θέσεις για να μπουν κάρτες από κάτω και διάφορα reminders στη μέση του παιχνιδιού και διάφορες θέσεις για να μπαίνουν διάφορα tiles και κάρτες. Σκληρό το χαρτόνι, πάρα πολύ ωραία ποιότητα, πολύ καλό το πάχος, μια χαρά. Γενικά η εταιρεία η συγκεκριμένη έχει αρκετά καλή ποιότητα παραγωγής, οπότε δεν είχαμε μέχρι στιγμής κανένα πρόβλημα από την ποιότητα παραγωγής και ίσα ίσα το αναβαθμίζει και σταδιακά όλο και περισσότερο. Το εξώφυλλο είναι καταπληκτικό, by the way. Λοιπόν, τι βρίσκουμε μέσα. Μέσα βρίσκουμε
τα ταμπλό των παιχτών. Ένα ταμπλό για κάθε παίχτη, είναι 4 πανομοιότυπα, οπότε θα τα βγάλω σε ένα και θα εστιάσω σε ένα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ γιατί κοιτάξτε τι έχουν. Έχουν ακριβώς εδώ, είναι διπλού. Ξέρω να φαίνεται καλά στην κάμερα, εδώ έχει υπάρχει κενό. Σε αυτό το σημείο αυτό υπάρχει, είναι πιο χαμηλό από ότι είναι αυτά τα οποία είναι πιο ψηλά και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί εδώ θα βάλεις διάφορα τέτοια πλακίδια τα οποία σχηματίζουν ένα κινητό διάδρομο γιατί όταν το κουνάς αυτό θα βγαίνει από εδώ και θα μπαίνει το άλλο, φαίνεται και τα ρόλερ που έχει ο κυλιόμενος διάδρομος κάτω. Ωραία λεπτομέρεια, πολύ απλό. Εδώ θα γεμίζει με διάφορα περιεχόμενα, υλικά, σοκολατάκια, κακάο και το καθεξής. Αλλά κοιτάξτε πως αυτό το σύστημα τόσο απλό, συγκεκριμένα για αυτό που υποτίθεται ότι κάνει η πίθη, γιατί ακριβώς είναι ένας κυλιόμενος διάδρομος ο οποίος μετατοπίζεται συνέχεια και αντί να έχεις, προφανώς δεν έχεις ένα belt, μια ζώνη εδώ να κινείται, έχεις τα πλακίδια τα οποία κινούνται και μεταφέρουν διαφορετικά περιεχόμενα μπροστά από κάθε γραμμή παραγωγής. Εδώ παίρνουν upgrades, εδώ υπάρχουν ήδη κάποια πράγματα. Βλέπετε, άλλοι κυλιόμενοι διάδρομοι από εδώ παίρνουν τα περιεχόμενα, τα συσκευάζουν και από εδώ υπάρχει πόρτα για να φύγει το φορτηγό με την παραγγελία. Πολύ ωραίο περιεχόμενο, φωτεινό, όμορφη εικονογράφηση, η κάτωψη από πάνω πίθη. Ακριβώς πίθη για αυτό ακριβώς που υποτίθεται ότι είναι ένα κομμάτι παραγωγής στο εργοστάσιο σοκολάτας. Νομίζω υπάρχει άλλο ένα, οπότε αυτό που κάνεις είναι καθώς το προχωράς, πάντα υπάρχουν 4 μέσα με αυτόν τον τρόπο, αν θυμάμαι καλά. Ωραία, ωραίο σύστημα αυτό, μας αρέσει. Να πούμε λίγο εδώ για τα πλακίδια ότι το χαρτόνι τους είναι linen finish, πολύ χοντρό, που σημαίνει ότι είναι αυτόματα αρκετά ανθεκτικό, δεν γυαλίζει και είναι ενισχυμένο λόγω του linen finish, που σημαίνει ότι θα αντέξει πάρα πολύ. Ακριβώς επειδή τα σπρώχνουν συνέχεια τα πλακίδια αυτά, θες κάτι καλό, το πάχος είναι μια χαρά, οπότε είναι καλή επιλογή περιεχομένων. Εδώ υπάρχουν τα νομίσματα. Ξαναλέω, υπάρχουν 4 τέτοια stations, 4 τέτοιοι σταθμοί, δωμάτια παραγωγής, ένα για κάθε παίκτη. Αντίστοιχα, γι' αυτό υπάρχουν και τόσα πολλά ξύλινα τετράγωνα, τα οποία θα κινούνται πάνω σε αυτούς τους διαδρόμους. Ένα πάλι για κάθε παίκτη. Ένα set τέτοιων πλακιδιών. Το χαρτόνι, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα τα token. Πολύ καλής ποιότητας υλικό. Το βάλουμε λίγο στην άκρη. Και μ' αρέσει που είναι και διαφορετικά τα sections, τα τμήματα που κινούνται πάνω στο διάδρομο. Προφανώς είναι μάλλον για να παίρνει κάθε παίχτης ένα set, θα το δούμε, δεν το θυμάμαι. Και αυτό μικρή λεπτομέρεια, αλλά ενδιαφέρον για να μην μπλέκει ο ένας με τον άλλον τα πλακίδια του. Όπως βλέπετε, πάρα πολύ καλή ποιότητα. Βγαίνουν κατευθείαν από τις θέσεις τους στην καρτέλα. Λοιπόν, αυτά είναι τα 3 punchboard που είχε μέσα το παιχνίδι. Είναι κυρίως για αυτά εδώ. Τα section. Ωραία. Το βγάζουμε λοιπόν στην άκρη αυτό. Προχωράμε με το επόμενο. Μέσα εδώ θα δείτε υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από custom υλικά που είναι κακάο, που είναι σοκολατάκια, που είναι καραμέλες, που είναι μπάρι σοκολάτας. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας ανοίξει η όρεξη, τουλάχιστον εμένα σίγουρα μου ανοίγει. Καθώς επίσης και μια σειρά από πλακίδια και κάρτες που βρίσκονται εδώ. Πάμε λίγο να τα δούμε. Θα πάρω και το φυλάδι οδηγιών μαζί για να μπορώ να κοιτάω και να θυμάμαι τι είναι το κάθε τι. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτά εδώ. Θα κάνω και λίγο. Αυτά είναι κουτάκια με σοκολατάκια. Πάνω εδώ δηλαδή. Μπαίνουν μέσα εδώ τα κουτάκια. Μέσα στα κουτάκια αυτά μπαίνουν τα σοκολατάκια τα οποία θα συσκευάζουμε και θα τα πουλάμε σαν πολυτελή συσκευασία με σοκολατάκια. Έτσι. Ωραία. Στη συνέχεια έχουμε αυτά εδώ, τα οποία είναι μπάρες σοκολάτας. Υπάρχουν σε αυτή τη μορφή, με τις γραμμές, ούτε καν είδα που μου έπεσε, να το, με τις γραμμές παράλληλες με την κατά μήκος της μπάρας, πραγματικά μοιάζουν με μικρά γκοφρετίνια μπάρες σοκολάτας και το καθεξής. Ωραία επιλογή περιεχομένου, μας αρέσει. Αυτά λοιπόν είναι
τα fingers, έτσι τα λέει το παιχνίδι, fingers of chocolate. Μετά υπάρχουν αυτά που είναι τα chunks, δηλαδή μοιάζουν ακριβώς με μεγάλες μπάρες σοκολάτας. Η διαφορά τους είναι, απλά για να δείξω δύο δίπλα-δίπλα, για να δείτε. Είναι η ζωγραφιά που έχει το περιεχόμενο, έτσι, το εσωτερικό. Και αυτό πολύ ωραίο, όντως, και σαν χρώμα και σαν ζωγραφιά και σαν εικονογράφηση από την πάνω και την κάτω μεριά, θυμίζει σοκολάτα και κοιτάξτε, είναι και πάνω και κάτω. Μικρή λεπτομέρεια, αλλά φανταστείτε να ήταν μόνο την πάνω μεριά και από κάτω να ήταν απλά καφέ. Πολύ ωραίο, μας αρέσει και αυτό. Ωραία. Στη συνέχεια έχουμε αυτά εδώ, τα οποία είναι κομμάτια beans of chocolate, έτσι τα λέει, δηλαδή ουσιαστικά είναι μάλλον σπόρια, όχι σπόρια, πρέπει να είναι μάλλον από το κακάο, δεν ξέρω ακριβώς, είμαι λίγο αμόρφωτος σε αυτό το ότι είναι το πώς γίνεται η σοκολάτα, αλλά πρέπει να είναι, beans είναι ουσιαστικά οι σπόροι, τέλος πάντων, από τα οποία θα βγαίνει μάλλον το κακάο με το οποίο θα φτιάχνουμε σοκολάτα, υποθέτω. Πρέπει να είναι μάλλον κακάο. Η σπόροι του κακάο. Ωραία. Αντίστοιχα υπάρχουν αυτά τα γυαλιστερά πολύεδρα, τα οποία είναι σε μικρές και μεγάλες συσκευασίες, ενώντας μεγάλα και μικρά, γυαλίζουν, είναι κλασικό component, το έχουμε ξαναδεί περιεχόμενο σε άλλα παιχνίδια. Εδώ αντικατοπτρίζουν τον άνθρακα. Χρειαζόμαστε άνθρακα για να δουλεύουμε τα διάφορα μηχανήματα, οπότε αυτό ακριβώς δείχνουν αυτά εδώ τα περιεχόμενα, άνθρακα για το εργοστάσιο μας. Εδώ λοιπόν είναι τυλιγμένα σοκολατάκια, που είναι σοκολατάκια με φουντούκια, με καρπούς και ούτω καθεξής. Έτσι τα λέει το παιχνίδι, αυτά τα κόκκινα. Κοιτάξτε τι όμορφη συσκευασία. Είναι σαν περιτύλιγμα. Πολύ ωραίο, ταιριαστό. Και ξεχωρίζουν πάρα πολύ από τα αντίστοιχα κίτρινα, τα οποία είναι σοκολατάκια καραμέλας. Έτσι τα λέει το παιχνίδι. Και έχουν και άλλο σχήμα, παρόλο που μοιάζουν ακριβώς. Αλλά δείτε, εδώ είναι λίγο τετράγωνο, εδώ είναι λίγο καμπυλωτό και άλλο χρώμα. Το κίτρινο λοιπόν είναι σοκολατάκια καραμέλας. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα γλιτώσουμε να μην φάμε σοκολάτα μετά από όλα αυτά. Στη συνέχεια υπάρχει αυτό εδώ, το οποίο είναι το Starting Player Token, το οποίο είναι αυτό εδώ, η μπάρα σοκολάτας. Αυτό εδώ που είναι το Day Marker. Υπάρχει και σε token, γιατί ουσιαστικά έχει να κάνει μάλλον με την deluxe έκδοση, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, αντί για να είναι ξύλινο component, είναι κάποιος δείκτης. Τέλος, υπάρχουν οι markers των παικτών, οι δείκτες των παικτών, που είναι στα χρώματα τα τέσσερα. Ένα για κάθε παίκτη, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Υπάρχουν σε πολλά δισκάκια με τα οποία θα βάζουμε τα διάφορα τράξεις και θα σημειώνουμε πράγματα. Και kiwi κακάο. Δεν είναι ακριβώς κίβι, είναι λίγο περίεργο, είναι καμπυλωτό στην άκρη το κιβάκι, είναι λίγο διαφορετικό που το κάνει ωραίο και το χρώμα του έντονο καφέ πάλι επίσης παραπέμπει σε κακάο. Μάλιστα. Το επόμενο που βρίσκουμε είναι μια σειρά από πολλές κάρτες, τις οποίες θα τις βγάλουμε. Να γυρίσουμε και το κουτί πίσω, να πάρετε μια ιδέα του πώς φαίνεται το παιχνίδι στημένο από κοντά. Λοιπόν, υπάρχει μέσα στο παιχνίδι 38 τμήματα του εργοστασίου, έτσι είναι αυτά εδώ, τα οποία είναι πλακίδια, είναι linen finish, πάλι το ίδιο ωραίο υλικό, πολύ, πολύ καλό, πολύ ανθεκτικό. Και είναι όλα αυτά, έχουν πάνω σύμβολα και είναι, αν δείτε ξανά το ταμπλό μας, εδώ, είναι σημεία στα οποία η εικονογράφηση μοιάζει με αυτά που έχει ήδη προτυπωμένα, γιατί εδώ μπορούν να μπουν επιπλέον γραμμές, όχι έτσι, έτσι, ενώνονται με τον εξαρισμό εδώ, και να παραμετροποιήσει ουσιαστικά
καθώς βάζεις πράγματα πάνω. Μία μονάδα που συσκευάζει σοκολάτες καραμέλας, μία μονάδα που σου δίνει κάτι άλλο, μία μονάδα που συσκευάζει σοκολατάκια σε κουτάκια και ούτω καθεξής. Έχει να κάνει με το πώς παίζει το παιχνίδι προφανώς. Έτσι. Και όλα αυτά μπαίνουν σε διάφορες θέσεις για να παραμετροποιήσουν εδώ τις μονάδες και τις επιλογές που θα έχεις. Λοιπόν, πάρα πολλά όπως βλέπετε. Δεν θα μπούμε σε διαδικασία να τα εξηγήσουμε όλα. Θα γυρίσουμε ένα how to play video για το πώς παίζει, ίσως και παραπάνω. Ίσως κάνουμε και κάποιο live playthrough για το παιχνίδι. Πολύ ποικιλία, πολύ υλικό, πολλά πράγματα να χρησιμοποιήσεις για να παραμετροποιήσεις το εργοστάσιο σου και να έχεις επιλογή να συσκευάζεις διαφορετικά πράγματα και με διαφορετική ταχύτητα. Έτσι, προφανώς. Ωραία. Επόμενο. Υπάρχουν αυτά εδώ τα πλακίδια μέσα, τα οποία ίσως είναι κάποια έξτρα γιατί τα βλέπω να είναι σαν τα άλλα, αλλά είναι μάλλον επιπλέον πλακίδια, πρέπει να είναι λογικά της Deluxe έκδοσης, γιατί έχουν ακριβώς την ίδια, είναι kick, λέει κάπα. Κάτω δεν φαίνεται, αλλά προφανώς είναι λόγω του Kickstarter, της Deluxe έκδοσης. Πάμε να δούμε τι άλλο υπάρχει μέσα. Υπάρχουν 35 κάρτες. Employers, που είναι η ειδική που θα έχουμε. Αυτή μάλλον πρέπει να είναι η έξτρα πάλι του Kickstarter. Να ανοίξουμε το κυρίως deck που πρέπει να είναι αυτό λογικά. Η εικονογράφηση είναι πάρα πολύ ωραία και χαριτωμένη και αν θυμάμαι καλά το είχα ψάξει στο παρελθόν. Ο σχεδιαστής κάνει αρκετές δουλειές, τώρα μου διαφεύγει. Λοιπόν, πάλι εξαιρετική ποιότητα της κάρτας, Lean and Finish, δεν ήταν Lean and Finish στο Dice Hospital, παρόλο που εκεί είχε πάρα πολύ παραγωγή. Εδώ λοιπόν τώρα αναβαθμίζουν το επίπεδό τους και προχωράνε σε Lean and Finish κάρτες με πολύ καλύτερη ποιότητα παραγωγής. Να δούμε λίγο το art, εδώ ας πούμε είναι ο Miner, όλοι αυτοί είναι προσωπικό που θα πάρεις για το εργοστάσιο σου και τα οποία σου δίνουν διαφορετικές ιδιότητες για να μπορείς να κάνεις διαφορετικά πράγματα, να είσαι πιο αποτελεσματικός. Έχει να κάνει είτε μηχανικό προσωπικό, είτε miners για να παίρνεις περισσότερο call, είτε προφανώς άτομα και εξειδικευμένο προσωπικό που μπορούν να φτιάξουν σοκολάτα, γλυκίσματα και ούτω καθεξής, έτσι. Μπόλικες κάρτες, το κείμενο από κάτω. Έχουν και ένα section στο οποίο ανήκουν. Έχει να κάνει με το κύριο ταμπλό. Όπως βλέπετε είναι και εικονογραφημένο με χρώμα και με όνομα στο κάτω μέρος. Πολύ ποικιλία, πολύ υλικό, πολλές κάρτες. Αυτές εδώ μάλλον που άνοιξα πριν είναι πάλι το ίδιο πίσω μέρος έχουν. Ουσιαστικά είναι οι επιπλέον κάρτες που έχει η Deluxe έκδοση. Είναι κάποιες κάρτες ακόμα με λίγους χαρακτήρες και λίγο προσωπικό παραπάνω για το Deluxe κομμάτι. Λοιπόν, μετά υπάρχουν αυτές εδώ οι κάρτες οι οποίες είναι οι κάρτες του Department Store. Είναι εδώ, είναι τα διάφορα καταστήματα στα οποία θα θέλουμε να πηγαίνουμε και να παραδίδουμε. Εδώ αντιστοιχαίνει το Kickstarter και εδώ είναι οι κανονικές. Σας ανοίξουμε τις κανονικές. Παραδίδουμε διάφορα πράγματα που συσκευάζουμε στο εργοστάσιο μας. Κάθε κάρτα δείχνει τι ζητάει. Για παράδειγμα, εδώ θέλει μπάρες σοκολάτας, εδώ θέλει κουτάκια με σοκολατάκια, εδώ θέλει είτε τυλιγμένα σοκολατάκια καραμέλας, είτε τυλιγμένα σοκολατάκια με ξηρούς καρπούς και ούτω καθεξής, έτσι. Είναι στο κάτω μέρος το κατάστημα, το πολυκατάστημα που θα πουλάει τα σοκολατάκια μας. Και εδώ υπάρχουν αχνά, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα, 1, 2, 3 μέχρι και 9 θέσεις για να μπορείς να βάζεις πάνω αυτά που παραδίδεις, που φτιάχνεις, έτσι, τα περιεχόμενα. Αυτά είναι τα κυρίως καταστήματα, εδώ, τα οποία βλέπω να είναι A και B, ακριβώς, τέλεια. Σούπερ, χρησιμοποιούν και την πίσω μεριά και είναι διπλής όψης που σημαίνει ότι έχουν ακόμα περισσότερες επιλογές αν γυρίσεις απλά την κάρτα από πίσω. Διαφορετικός συνδυασμός παρασκευασμάτων σοκολάτας είναι ουσιαστικά, έτσι. Και αντίστοιχα υπάρχουν και οι Kickstarter κάρτες, κάποιες έξτρα κάρτες, εντάξει, δεν είναι, μια χαρά είναι το παιχνίδι, δεν είναι ότι του λείπανε κάρτες, αλλά σου δίνει και άλλες επιπλέον. Αντίστοιχα, για να έχεις περισσότερες επιλογές στα καταστήματα. Ωραία, τέλεια. Επόμενο που βλέπουμε είναι αυτές εδώ οι gardens, είναι η store, room και call. Είναι διπλής όψης, είναι είτε κοιτάξτε εδώ από πίσω πως είναι βρώμικο το σημείο στο οποίο έχουμε τα καφάσια με το κάρβουν, έτσι, πιο μαυρισμένο σε σχέση με το άλλο που είναι πιο ανοιχτό. Πολύ ωραία λεπτομέρεια. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο θέσεις, ενώ εδώ υπάρχουν 6 θέσεις. Μόνο αν έχεις τον Factory Manager μπορεί να το κάνεις flip.
και να το χρησιμοποιήσεις για να έχεις περισσότερη χώρο αποθήκευσης. Ένα για κάθε παίχτη προφανώς. Ωραία. Τέλος, υπάρχουν τα play rate, πάλι ένα για κάθε παίχτη, με τις φάσεις του παιχνιδιού και το πώς σκοράρεις και πώς κερδίζεις το παιχνίδι. Χρήσιμο, ωραίο, ευχαριστούμε. Τέλος, ένα μικρό ντεκάκι με κάρτες. Πολύ πλούσια τα περιεχόμενα του παιχνιδιού και σίγουρα νομίζω το θέμα είναι κάτι αρκετά ευχάριστο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο σε μηχανισμούς είναι Euro, με έξυπνο φρέσκες ιδέες, ειδικά το πώς δουλεύει το belt στη μέση με την παραγωγή και τον κυλιόμενο διάδρομο. Θα το δείτε στη συνέχεια όταν θα γυρίσουμε το how to play video. Λόγω ακριβώς των περιεχομένων και του ωραίου θέματος και της προσέγγισης που έχει, τέλος πάντων της οπτικής και αισθητικής, το παιχνίδι νομίζω κερδίζει ακόμα περισσότερους πόντους και περισσότερο κοινό. Λοιπόν, δύο ντεκάκια. Εδώ έχουμε Factory Manager και Corner Shops Small. Έχει να κάνει λοιπόν με τις επιπλέον κάρτες του παιχνιδιού. Οι Factory Manager cards είναι 26 και χρησιμοποιούνται στο solo παιχνίδι. Καθαρά. Εδώ απλά δείχνει το clipboard και προφανώς έχει να κάνει με την αυτοματοποιημένη κίνηση, πώς παίζει το AI του παιχνιδιού για να μπορείς να παίξεις solo, που είναι ωραίο και ωραία προσθήκη και πάντα F-Project την έχουμε και solo. Το πόσο καλό solo βέβαια παίζει είναι άλλο θέμα, θα το δούμε στην πράξη. Ή αν κάποιος φίλος το δοκιμάσει μπορεί να μας πει. Τέλος υπάρχει αυτό το deck καρτών, όπου έχουμε επιπλέον κάρτες, είναι οι... Ποιες κάρτες είναι αυτές, μου διαφεύγουν. Ναι, αυτές είναι οι Corner Shop Order Cards, αυτές είναι κυρίως κάρτες του παιχνιδιού. Έχει να κάνει με τις μικρές παραγγελίες. Εδώ είναι οι μικρές παραγγελίες που σου δίνουν απευθείας χρήματα. Είναι μικρά καταστήματα, τι ζητάνε να παραδώσεις. Έχει να κάνει με πάλι σοκολατάκια, τυλιγμένα σε κουτιά, μπάρες σοκολάτας και ούτω καθεξής που πρέπει να παραδώσεις για να πάρεις λεφτά. Αυτές οι κάρτες δίνουν χρήματα εύκολα και γρήγορα σε σχέση με τις παραγγελίες που είδαμε τα μεγάλα καταστήματα που δίνουν περισσότερους πόντους και χρήματα. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι και οι κάρτες αυτές είναι lean and finish, πάρα πολύ καλή ποιότητα. Όλα τα υλικά του παιχνιδιού είναι φανταστικά. Πάρα πολύ ενθουσιασμένοι από είτε είναι το κεντρικό ταμπλό, είτε είναι τα περιεχόμενα και τα tile, είτε είναι αντίστοιχα η μεγάλη ποικιλία σε custom resources όπως μπάρες σοκολάτας, καραμέλες, κακάο και ούτω καθεξής. Βλέπετε μια μεγάλη ποικιλία με υλικά. Νομίζω προσφέρουν πάρα πολύ στο παιχνίδι και βοηθάνε στο να το ανεβάσουν ακόμα περισσότερο οπτικά, να σε κάνουν να θέλεις να το ευχαριστηθείς και ίσως και να θες να φας σοκολάτα μετά στο τέλος ή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό λοιπόν είναι το Chocolate Factory, ελπίζω να σας άρεσε. Σύντομα θα γυρίσουμε επιπλέον βίντεο για το παιχνίδι.